Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο και ερευνητή στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Αθήνας, για να μας δώσει την εκτίμησή του, την γεωπολιτική, για όλα αυτά που συμβαίνουν από προχθές στο Ισραήλ. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλε. Καλημέρα και από μένα και στην κυρία Κοραή, τη φίλη Χριστίνα. Καλημέρα Αλέξανδρε. Έχουμε πολλές σκέψεις για αυτό τώρα που έχει γίνει εκεί. Η πρώτη σκέψη είναι ότι σίγουρα η Χαμάς δεν είναι μόνη της. Η Χαμάς δεν είχε τα μέσα και την οργάνωση να κάνει ένα τέτοιο χτύπημα. Το Ιράν είναι από πίσω. Το Ιράν και κοιτάξτε, υπάρχουν σκέψεις για την Τουρκία. Τουρκία. Βεβαίως, ενεργειακά. Το Ισραήλ και η Αίγυπτος είχαν βρει ένα ρυθμό συνεννόησης, τον οποίο προσπαθούσε διπλωματικά να σπάσει η Τουρκία, προσπαθώντας εκείνη να συνάψει σχέσεις με το Ισραήλ, προκειμένου με αγωγούς να περάσουν το αέριο των Ισραηλινών και τασμάτων στην Ευρώπη. Και όσο ήταν καλή η συνεννόηση Αιγύπτου-Ισραήλ, αυτό δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Εάν η Τουρκία δεν έβαλε και αυτή το χεράκι της σε κάποιο βαθμό, σίγουρα επιχαίριγε τη σημερινή κατάσταση. Εν τέτοια περιπτώσει το Ιράν είναι ο πρωτοσύμβουλος, πάντως η Χαμάς από μόνη της να έκανε όλο αυτό δύσκολο. Το δεύτερο, δεύτερη παρατήρηση είναι ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ πιάστηκαν στον ύπνο. Στον ύπνο, ποια Μοσάντ πανίσχυρη που φοβόμαστε να μην παρακολουθεί και εμάς, εδώ δεν μπορούσαν να, δεν εντόπισαν, γιατί εδώ μιλάμε για μια τεράστια επιχείρηση, δεν μπορεί αυτή να έγινε βεβαίως, μυστικά. Μεταφορά 5.000 πυράβλων, βεβαίως. Μεταφορά στρατιωτών, είχαμε δηλαδή από αέρα, ξηρά και θάλασσα κανονική επίθεση. Μάλιστα. Πάντως κυκλοφορούν και δημοσιεύματα, κύριε Δεσποτόπουλε, που λένε ότι ο πρόεδρος Σίση είχε ενημερώσει τον κύριο Νετανιάχου ότι επίκειται επίθεση. Τα έχετε διαβάσει. Να είμαι ειλικρινής, η αντίδραση του Ισραήλ δεν φάνηκε να είναι μια αντίδραση ενός κράτους που ήξερε τι σωστά το περίμενε. Σωστό είναι. Έτσι, δηλαδή να μιλήσουμε του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι ξαφνικά είχαμε τη Χαμάς να καταλαμβάνει περιοχές του Ισραήλ. Προσέχτε. Βέβαια, πρώτη φορά έγινε αυτό από το 1973. Δεν μιλάμε δηλαδή για τη λωρίδα της Γάζας, δεν μιλάμε δηλαδή για τη Δυτική Όχθη. Μιλάμε ότι οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν σε εδάφη του Ισραήλ. Ναι, πέρασαν τα σύνορα. Τρίτη σκέψη είναι το προσφυγικό. Είναι λογικό αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πάντα όταν έχουμε τέτοιες εκρήξεις ακολουθούν μετά κύματα προσφύγων και μεταναστών. Στην περιοχή ζουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι Παλαιστίνοι. Ένα μέρος θα θέλει να έρθει προς την Ευρώπη προφανώς. Είχαμε ήδη λίγο αυξημένες προσφυγικές ροές στο τελευταίο διάστημα από τους Παλαιστινίους στο ευρύτερο πλαίσιο της άρτησης των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών, οι οποίοι συνήθως πηγαίνανε στην Αίγυπτο, από εκεί στην Τουρκία και μετά θέλανε να έρθουν στην Ευρώπη δια της Ελλάδας. Αυτό είναι η συνήθις διαδρομή. Άλλη μια σκέψη που είχε ενδιαφέρον για μας είναι πώς θα αντιδράσουν τώρα οι αγορές προς την τιμή του πετρελαίου. Mm-hmm. Ήδη το πετρέλαιο ήταν κάπως ανεβασμένο. Το αφήσαμε την Παρασκευή στα 84 δολάρια και κάτι, αν θυμάμαι καλά. Σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε επανάληψη της κρίσης 73. Δεν είναι πια το πετρέλαιο ο ρυθμιστικός παράγοντας της ενέργειας στον δυτικό κόσμο. Όμως παίζει σημαντικό ρόλο. Εάν το βαρέλι πάει, για παράδειγμα, στα 100 δολάρια το Brent, αυτό σημαίνει ότι θα δούμε εμείς τη βενζίνη να σκαρφαλώνει στα 2 ευρώ, πιθανά και 2,20 ξανά. Ειδικά εμείς που είμαστε και λίγο αλλού σε σχέση με τις άλλες χώρες, θα το δούμε, θα ζήσουμε αυτή την ακρίβεια σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό νομίζω θα ξεκαθαρίσει με το πώς θα αντιδράσει το επόμενο διάστημα η Δύση έναντι του Ιράν. Ναι, διότι κάτι, το Ιράν παράγει πετρέλαιο, ήταν σε μια συνεννόηση ήδη με την Ευρώπη, προσπαθούσε να βρει συνεννόηση και με τις ΗΠΑ. Αν δούμε ότι αυτό απομακρύνεται τώρα, οι τιμές του πετρελαίου λογικά θα ανέβουν. Το θέμα είναι πόσο. Και κάτι ακόμα, μπορεί να έχουμε και επιστροφή τρομοκρατικών επιθέσεων από μουσουλμάνους σε κράτη που στηρίζουν το Ισραήλ. Αυτή θα ήταν η επόμενη σκέψη μου. Είναι κάτι που έχουμε δει στο παρελθόν σε χώρες όπως η Γαλλία, γενικώς στο κέντρο της Ευρώπης, δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Δεν μπορεί να το αποκλείσει και για τη χώρα μας που είχε και μια καλή σχέση με τον αραβικό κόσμο τα προηγούμενα χρόνια και από τις πολιτικές νομίζω του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή, διότι η Ελλάδα γενικώς
προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Η Ελλάδα ποτέ δεν έχει αναμειχθεί σε εσωτερικά θέματα αραβικών χωρών. Όχι, αλλά ποτέ στηρίζουμε ήταν... καθαρά το Ισραήλ σε αυτή την φάση. Προσέξτε εδώ, για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση. Εμείς πάντα η Ελλάδα είμαστε και ο δυτικός κόσμος ευρύτερα υπέρ της δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους. Ναι. Είμαστε κατά της τρομοκρατίας της Χαμάς. Ναι, δεν είμαστε κατά του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Μα εναντίον της τρομοκρατίας είμαστε όλος ο κόσμος. Η Ελλάδα όμως ποτέ δεν έχει εμπλακεί στο να εξοπλίσει κάποια από τις αντιμαχόμενες πλευρές ή στο να υποστηρίξει το Ισραήλ με οποιοδήποτε τρόπο εναντίον του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Είναι άλλο πράγμα όμως ο ένας αγώνας δημιουργίας κράτους και είναι άλλο πράγμα να σύρεις Γερμανίδες τουρίστριες, να τις βιάζεις, προφανώς, να τις δίνεις, στο πτώμα και να το περιφέρεις. Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Στην Ελλάδα. Εγκλήματα πολέμου δεν είναι. Βεβαίως, η συνθήκη της Γενέβης τα ορίζει αυτά και έχουμε αποφασίσει σαν ανθρωπότητα ότι και ο πιο δίκαιος αγώνας και ένοπλος και τα λοιπά, ακόμα και σε περίπτωση άμυνας, να γίνεται με κάποιους κανόνες. Δεν φταίει τίποτα ο άμαχος πληθυσμός. Άρα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του δικαίου, στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ ως ενός κράτους που αυτή τη στιγμή βρίσκεται επιτιθέμενα από την τρομοκρατία, αλλά την ίδια στιγμή όμως εμείς στηρίζουμε τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους, υπό βέβαια συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις. Έχουμε παράλληλα και την Χεσμπολάχ από το Λίβανο και αυτή να χτυπάει το Ισραήλ. Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε. Νομίζω όχι στο βαθμό που είχε ανοίξει το 67 και το 73. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι συνθήκες για μια ευρεία κλιμάκωση, δηλαδή να δούμε ξαφνικά και άλλες δυνάμεις, δηλαδή μεγάλες χώρες όπως η Αίγυπτος για παράδειγμα. Από το 73 η Αίγυπτος ήταν στην πρώτη γραμμή αντίον του Ισραήλ να εμπλέκεται. Είδαμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τα δίκασαν τη Χαμάς. Βέβαια. Βλέπουμε στον αραβικό κόσμο να μην υπάρχει διάθεση υποστήριξης Χαμάς. Ήμασταν σε μια κατάσταση που πράγματι είχαν βαλτώσει οι διαπραγματεύσεις για το Παλαιστινιακό, αλλά η διάθεση της Μέσης Ανατολής ήταν μια διάθεση συνεννόησης και ειρήνης και όχι αναβίωσης τρομοκρατίας. Μια εκτίμηση αίσθηση... πότε μπορεί... αυτή τη στιγμή είναι ορατή μια λήξη του πολέμου. Κοιτάξτε, συνήθως αυτές οι κρίσεις δεν κρατάνε πολύ. Το 73 κράτησαν 20 μέρες. Το 21 που δεν ήταν βέβαια τόσο μεγάλη σύραξη σε καμία περίπτωση, κράτησαν 10 μέρες. Με προβληματίζει το τύπο ο κ. Νετανιάχου ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για έναν πόλεμο διαρκείας. Βέβαια. Κήρυξε και όμως... επίσημα τη χώρα του σε πόλεμο. Ναι, ενεργοποίησε το σχετικό άρθρο του συντάγματος, προχώρησε σε επιστράτευση μάλιστα ολική αντρών γυναικών. Αλλά ας κρατήσουμε μια ελπίδα ότι σύντομα τουλάχιστον αυτό το πράγμα, αυτή η βιαιότητα που βλέπουμε στις ειδήσεις, στα δελτία και στους δέχτες να τελειώσει σύντομα. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα έχουμε μέρες ακόμα. Μάλιστα. Αν δεν έχουμε εβδομάδες. Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε κύριε Δεσποτόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.